Πλάνα θα δούμε και από τη βόλτα που έκανε ο Υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδας κ. Γιώργος Νικητιάδης στα περίπτερα ελληνικών εταιριών, όπου εκεί άκουσε διάφορες απόψεις και ιδέες που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι των εταιριών. Τι εμείς σας είμαι με το βελγικό. Άρα είμαστε στον καλό δρόμο. Εντάξει. Ο κύριος Νικητιάδης επισκέφθηκε και το περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και μίλησε για την ελληνική κουζίνα, καθώς παρότρινε και τους επισκέπτες της έκθεσης να δοκιμάσουν διάφορες ελληνικές συνταγές από τους δύο καλύτερους σεφ της Ελλάδας. From accidents like strikes that took place, demonstrations that took place, riots that took place. We respect the right for strike. We're a European country, country of the European Union. Strikes take place all over Europe. You see strikes in Paris, you see strikes in Rome. You might see strikes tomorrow here, although I pray that we will not see them. The crisis is all over Europe. We have been the first ones to face the crisis. We have been the first ones to take measures against the crisis. And we have been news because we were the first ones to avoid all the bad things that the economic crisis brings. So with these words, I feel and I wish that the future is in front of us. The new strategy with 52 weeks tourism in Greece, with tourists all over Greece, with higher numbers in arrivals and higher quality of tourism, I believe that the future is in front of us and we will win it. Thank you very much. I wish the best for everyone. Sophia just told me that I have to say a few things about Greek gastronomy. And I don't know if I have to say anything about Greek gastronomy. Everybody knows Greek kitchen. Everybody knows that everywhere in the world they will visit a Greek restaurant. The point is that we have with us this year Christopher Peskes, which is one of the best chefs of Greece. And he has prepared excellent things for us here. I met Christopher 14 years ago and I was a very hard critic. I had criticized him for his kitchen. Although he's, I repeat again, one of the best chefs in Greece. So enjoy what he has prepared for us. And don't forget that Greek cuisine is one of the best cuisines in the world. Thank you again. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ένωση Δημοσιογράφων της Μεγάλης Βρετανίας, που ασχολούνται με το τουριστικό ρεπορτάζ, βράβευσε το Μουσείο της Ακρόπολης ως το καλύτερο του κόσμου. Ας παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Υφυπουργού Τουρισμού της Ελλάδας. Μην ξεχνάτε ότι χθες η Ένωση των Δημοσιογράφων που ασχολούνται με το τουριστικό ρεπορτάζ της Μεγάλης Βρετανίας, βράβευσε το Μουσείο της Ακρόπολης ως το καλύτερο μουσείο του κόσμου. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ είχα την ευκαιρία, παραλαμβάνοντας το βραβείο, να πω ότι με αυτή τη βράβευση ανοίγεται την πόρτα για την επιστροφή των μαρμάρων. Και ο ενθουσιασμός με τον οποίο ανταποκρίθηκαν σε αυτό το σχόλιο δείχνει ότι δεν είμαστε μακριά και από αυτό το μεγάλο στόχο. Ξαναλέμε ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες. Η Ελλάδα πρέπει να τις εκμεταλλευτεί και τις εκμεταλλεύεται όλες κατά τον καλύτερο τρόπο. Να είσαστε και πάλι καλά. Στην κάμερα του Hellenic TV και στο Γιώργο Ερωτοκρήτου μίλησε και ο επί 32 χρόνια εκλεγμένος πρόεδρος του Αγίου Τίχωνα, κύριος Ιωάννου. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που μας έδωσε. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε ο πρόεδρος του Αγίου Τίχωνα 32 χρόνια τώρα. Εδώ και 32 χρόνια εξυπηρετούμε την κοινότητα. Αυτό σηκώνει σχόλιο. Εκλεγμένος πρόεδρος των Αγίων Τίχωνα 32 χρόνια. Πιστεύω ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω, αλλά τα 32 χρόνια είναι 32 ολόκληρα χρόνια. Πραγματικά είστε ένας από τους δυναμικούς κοινοτάρχες, προέδρους σε κοινότητες και κάνετε αξιόλογο έργο. Βρισκόσαστε στην καλύτερη περιοχή της Κύπρου, που είναι όλα τα καλά ξενοδοχεία, τα πεντάστερα. Το Four Seasons και κάποια άλλα. Μαθούς με τη Τεράνια, πράγματι. Και έχουμε εκεί αρκετές μονάδες οι οποίες προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες στον τουρισμό μας. Είμαστε εδώ στο World Travel Market, στην έκθεση του Λονδίνου. Είναι η τρίτη μέρα.
Σχολιάστε μου λίγο την έκθεση, πώς βλέπετε αυτή την έκθεση, πέστε μου έτσι λίγα λόγια για να ξέρει ο κόσμος πώς ακούει. Από τους επισκέπτες που επισκεφθήκαν τον περίπτερό μας, ακούσαμε τα καλύτερα λόγια για τον Άγιο Αντίχονα. Ήδη περισσότεροι είναι γνώστες ένεκα των μεγάλων ξενοδοχείων που έχουμε στην περιοχή μας και νιώθω πολύ περήφανος που αντιπροσωπεύω μια κοινότητα όπως το Άγιο Αντίχονα. Ο Άγιος Τίχωνας είναι μια περιοχή, ένα χωριό το οποίο προσφέρει αρκετές υπηρεσίες πέραν από τα ξενοδοχεία και άλλες μονάδες όπως είναι ταβέρνες και διάφορα καταστήματα, χρυσοχοΐα και ούτω καθεξής. Τι θα μπορούσε ένας τουρίστας να κάνει εκεί στην περιοχή σας ώστε να περάσει ωραία και τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσατε να του προσφέρετε ώστε να το πείσετε να έρθει κοντά σας? Ο Άγιος Τίχωνας έχει την τύχη να έχει στην περιοχή του μια αρχαία πόλη, ένα αρχαίο βασίλειο. Την αρχαία Αμαθούντα, την αρχαία Μπόνης Αμαθούντας, όπου προσπαθώντας μαζί με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η κυβέρνηση, να αξιολογήσουμε αυτόν τον θησαυρό τον οποίο έχουμε στην περιοχή μας, τις αρχαιότητες, όπου ένας τουρίστας, το πρόβλημα που θέλει να δει στην περιοχή που επισκέπτεται είναι να δει και την ιστορία του. Και έχουμε την αρχαία να μαθούν, να προσπαθούμε να την αξιοποιήσουμε ως έναν κόσμημα για να εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας. Θα κάνετε και ένα λιμανάκι εκεί και σταματήσατε, γιατί το σταματήσατε? Δεν το σταματήσαμε, το αρχαίο λιμάνι Σαμαθούντας. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες, οι μελέτες, τα σχέδια και είμαστε έτοιμοι για την αναστήκωση του. Το μόνο που προσπαθούμε να βρούμε τώρα είναι τα χρήματα για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα η αναστήλωση του αρχαίου λιμανιού Σαμαθούντας. Αυτό είναι πολύ αξιόλογο έργο. Πραγματικά σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Και εμείς η ομάδα του Hellenic Television και του τουριστικού τύπου θα είμαστε πάντα δίπλα σας να σας βοηθήσουμε για αυτό το έργο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε αυτή την πραγματικά τη βοήθεια, ούτως ώστε να μπορέσει και η κυβέρνηση και οι πάντες να υποχρεωθούν να βοηθήσουν ώστε να γίνει πραγματικότητα η αναστήλωση τόσο του αρχαίου λιμανιού της Αμαθούντας, όσο του αναστήλωση του αρχαίου ναού της Αφροδίτης, που είναι για αυτόν ένα αξιόλογο έργο, και καθώς επίσης και η πραγματικότητα και των αρχαιολογικών παρκών Αμαθούντας. Πώς βλέπετε τη φετινή σεζόν που έρχεται, θα είναι καλύτερη από την 2010, το 2011? Ως περιοχή Αγίου Τίχωνα είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι ο τουρισμός θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Παρόλο που σχεδόν είναι τα ξενοδοχεία μας είναι το 95% μέχρι και 100% η πληρώτης, πιστεύω ότι θα κρατηθεί αυτό το ψηλό στάνταρ που έχουμε. Κύριε Ιωάννου, κύριε Πρόεδρε του Αγίου Τίχωνα, σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνέντευξη. Πραγματικά είστε ένας αξιόλογος κοινοτάρχης, πρόεδρος αυτής της περιοχής που για τόσα χρόνια διοικάτε και πάτε πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Είμαι βέβαιος ότι θα πάμε καλύτερα. Εμείς στο Hellenic Television και ο τουριστικός τύπος πάντα θα είμαστε μαζί σας, όπως σας το έχω πει και προηγουμένως. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την προβολή. Στο World Travel Market παρευρέθηκαν πολλές κυπριακές και ελληνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε περισσότερες συνεντεύξεις από τους διάφορους παράγοντες που βρίσκονταν εκεί. Και τώρα ας περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Την περασμένη Τρίτη, 9 Νοεμβρίου, διοργανώθηκε πάρτι γενεθλίου 6 ηλικιωμένων στο οίκο ευγυρίας Autumn Gardens στο Southgate. Εκεί παρευρέθηκαν οι ιδιοκτήτες του Autumn Gardens, ο δήμαρχος του Enfield και φυσικά πολλοί συγγενείς και φίλοι των ηλικιωμένων. Ας παρακολουθήσουμε τώρα αποσπάσματα από την έναρξη του πάρτι με την προσευχή και το σβήσιμο των κεριών. Τα οφειλήματα ημών, πως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διοχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to Eleni. Happy birthday.
Did you do any